Κύριε Ανθόπουλε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα εύχομαι. Πώς είστε? Κύριε Κοντογουλίδη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Μια χαρά εσείς. Λοιπόν, προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει και είναι ένα θέμα το οποίο κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σοβαρό, το συζήτημα των απεγματρών χειρουργείων, για να δούμε τελικά πώς στην πράξη θα γίνουν αυτά τα οποία εξαγγέλλονται από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Καταρχάς, ένα ερώτημα. Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχει τις υποδομές για να ξεκινήσουν τα απογευματινά χειρουργεία τις επόμενες μέρες, τον επόμενο μήνα? Αρχικά θέλω να πω πως συμφωνώ με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο πως τα απογευματινά χειρουργεία πιθανότατα δεν θα επιλύσουν αλλά θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα. Και αν θέλετε να μου δώσετε ένα-δύο λεπτά, θέλω να σας αναπτύξω λίγο τη σκέψη μου. Βεβαίως. Οι πολύμηνες και οι πολυετής αναμονές σε λίστες χειρουργείων λόγω έλλειψης προσωπικού, ιατρών και νοσηλευτών και χειρουργικού χρόνου δημιουργούν μια προκλητή ζήτηση, αν θέλετε, για τη νέα οντότητα αυτή των απογευματινών χειρουργείων. Ο ασθενής, δηλαδή, μπαίνει πλέον στο δίλημα είτε της παράτασης των προβλημάτων υγείας του, δίχως την πρέπουσα χειρουργική θεραπεία, είτε το επιπληρωμής ενός μεγαλύτερου ποσού στον ιδιωτικό τομέα με βάση αυτά που σας είπα μέχρι τώρα. Η λύση των επιπληρωμών απογευματινών χειρουργείων φαντάζει μια ιδανική και τέλεια λύση. Δυστυχώς όμως αυτό είναι πλασματικό. Καθώς κάθε ασθενής θα πρέπει ελεύθερα να αποφασίζει αν θα χειρουργηθεί ιδιωτικά ή δημόσια σε πρωινό ή απογευματινό χειρουργείο, χωρίς να υπάρχουν εξωγενείς εκβιασμοί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αφού εξασφαλιστεί το συνταγματικό δικαίωμα της ελευθερίας, ας πούμε, της επιλογής από τον κάθε ασθενή, θα πρέπει να εξασφαλιστεί για κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα επάρκεια νοσηλευτών, χειρουργών, αναισθησιολόγων και κλινών, ώστε η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων να μην γίνει εις βάρος της πρωινής λειτουργίας των νοσοκομείων, των ασθενών που εισάγονται από την εφημερία ως επίγοντα περιστατικά, καθώς επίσης και να διασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος ανάπαυσης του προσωπικού. Τέλος, πρέπει να κοινοποιηθεί στο ευρύ κοινό ποιες χειρουργικές επεμβάσεις υπάγονται σε κάθε μια ξεχωριστή κατηγορία βαρύτητας με βάση τις τιμές που έχουν ανακοινωθεί. Καθώς αυτό έχει άμεσο αντίκρισμα στο τελικό ποσό που θα πληρώνει ασθενείς των επαγγελματινών χειρουργείων. Δηλαδή, τι θεωρείται μέτρια επέμβαση, τι θεωρείται βαριά επέμβαση, το βλέπει κάποιος αυτό, το διαβάζει και αναρωτιέται. Άρα, είναι μεγάλο ζήτημα. Για να τα συνοψίσω, να μην γίνει εις βάρος της πρωινής λειτουργίας των νοσοκομείων, να μην γίνει εις βάρος του υπάγοντος προσωπικού, καθώς εδώ πάμε πλέον στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να παραπονεθούμε ότι δεν πάει άλλο. Άρα θα έχουμε προσωπικό για να γίνουν όλα αυτά. Και τέλος, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στους πολίτες τι σημαίνει μικρή, μεγάλη και βαριά επέμβαση. Ναι, αυτά τα οποία κυκλοφόρησαν από την πλευρά της, οι λίστες που λένε συγκεκριμένα ότι για μια επέμβαση και μια βαριά, ένα βαρύ χειρουργείο θα χρειαστούν 2.000 ευρώ, 2.500 ευρώ. Για μια επέμβαση καταράκτη θα χρειαστούν 500 ευρώ, που είναι κάτι το απλό. Και μάλιστα γίνονται και συγκρίσεις και λένε, ορίστε, για, αν πας και πληρώσεις τον καταράκτη στο δημόσιο νοσοκομείο, που ο καταράκτης μέχρι πρότινος γινόταν δωρεάν, τώρα αν δώσεις, σου στοιχίσει 5 εκατοστάρικα, αν τον κάνεις στον ιδιώτη θα σου στοιχίσει το διπλάσιο. Λοιπόν, όλα αυτά... Άρα, ναι. Ερχόμαστε πάλι στο σημείο που λέμε στον πολίτη, δεν έχεις λεφτά. Αν θες να σου βγει πιο φθηνά, πάλι πρέπει να πληρώσεις. Αλλά αν θέλεις να το κάνεις, πρέπει να πληρώσεις. Κάπως έτσι ακούγεται σε πολύ κόσμο αυτό και δεν είναι ωραίο. Ναι, εγώ μένω λίγο σε αυτό που είπατε, ότι δεν και υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, ας το πούμε, για τα ωράρια και όλα τα σχετικά. Ένας χειρουργός, ο οποίος έχει να κάνει 2 χειρουργία την ημέρα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, τα οποία κρατούν, μπορεί να κρατήσουν από 2 έως 5-6 ώρες και κάποιοι μπορεί να κρατήσουν και 10 ώρες τα πολύ σοβαρά. Τι θα επιλέξει, ας πούμε, ένα σοβαρό χειρουργείο? Μία μέρα έχει να κάνει ένα χειρουργείο που ξέρει ότι μπορεί να κρατήσει πολλές ώρες. Λοιπόν, στην ουσία θα πρέπει να κάνει ένα χειρουργείο εκείνη τη μέρα, έτσι, αν κρατήσει πολλές ώρες ένα χειρουργείο. Τι θα επιλέξει, το πρωινό ή το απογευματινό? Προφανώς το απογευματινό. Καταλαβαίνω την ερώτηση, αλλά υποτίθεται ότι τα απογευματινά χειρουργεία δεν γίνονται εις βάρος των πρωινών χειρουργείων και των έκτακτων χειρουργείων, δηλαδή αυτά που προκύπτουν από την εφημερία. Γι' αυτό μπαίνει η ερώτηση πού θα βρούμε το προσωπικό
και το χειρουργικό χρόνο για να γίνουν αυτά και τις αίθουσες, αν θέλετε, και το προσωπικό και τις αίθουσες και το χειρουργικό χρόνο. Γιατί δημιουργείται αυτό ακριβώς το ερώτημα που θέτετε εσείς. Αν πάμε δηλαδή στο τι προτιμάει ο κάθε γιατρός να κάνει, ζήτω που καήκαμε. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να εξυπηρετούνται πρώτα τα πρωινά χειρουργία, τα προγραμματισμένα, τα επίγοντα, και όταν αυτά εξυπηρετηθούν, στον αναπομείνοντα χρόνο, αν υπάρχει και το απαιτούμενο προσωπικό και ελεύθερες αίθουσες, να γίνουν και τα απογευματινά. Για όσους τέλος πάντων επιλέξουν να κάνουν το απογευματινό. Άρα, αυτή είναι η απάντησή μου στην ερώτησή σας. Δεν πρέπει να μπούμε στη λογική του τι θα επιλέξει ο κάθε γιατρός, γιατί προφανώς, αν ένας γιατρός μπορεί να επιλέξει να κάνει 10 εύκολα χειρουργία και να βγάλει ένα αλφα ποσό, ή να κάνει 1-2 βαριά χειρουργία και να κουραστεί, τι θα επιλέξει. Πολύ ξεκάθαρα τα λέω. Ναι. Αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι η κατάσταση με το προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στα δημόσια νοσοκομεία, θεωρείτε ότι ένας τέτοιος σχεδιασμός είναι χειρολεκτικά στον αέρα? Όταν βγαίνει ο επίσημος Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και λέει ότι θα πάει στο, ή έχει προσφύγει ήδη νομίζω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια αναφορικά με τις ώρες εργασίας και το προσωπικό και τις συνθήκες εργασίας, τι μένει να πει ένας Απόστολος Ανθόπουλος, ένας επιμελητής που δουλεύει σε ένα τμήμα επίγοντα περιστατικών? Ο ίδιος ο επίσημος Ιατρικός Σύλλογος το λέει. Χρειαζόμαστε προσωπικό, καλύτερη διαχείριση του προσωπικού και να αρχίσουμε πλέον να δουλεύουμε με μόνιμο προσωπικό, το οποίο να μπορεί να επενδύσει και στην εκπαίδευσή του. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι καλύπτουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας είναι επικουρικοί και έχουν μεγάλα προβλήματα. Όχι μόνο την αβεβαιότητα του αύριο είμαι ή δεν είμαι στη δουλειά, αλλά τέτοια τα νοσοκομεία δεν τους επιτρέπουν να επενδύσουν πάνω στον εαυτό τους και στην εκπαίδευσή τους, γιατί τους λένε ότι είναι επικουρικοί. Άρα μπορεί να μας φύγετε, άρα δεν σε εκπαιδεύουμε. Έχουν πάρα πολλά ζητήματα μέσα σε όλο αυτό. Καλό θα ήταν πρώτα να λύσουμε το ζήτημα του προσωπικού, γιατί δεν είναι άστοχο να μιλάμε για έλλειψη προσωπικού. Καθώς ξέρετε, μπορεί να γίνονται 7.000 ή 10.000 ή 2.000 ή 3.000 προσλήψεις σε βάθος πενταετίας. Πρέπει να δούμε και πόσος κόσμος φεύγει από τα νοσοκομεία, πόσοι συνταξιοδοτούνται, πόσοι παρετούνται, πόσοι δεν επιλέγουν καν το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να εργαστούν λόγω των συνθηκών. Είναι όλα αυτά που πρέπει να τα δούμε. Ναι. Άρα, καλό είναι να ανακοινώνουμε πράγματα που μπορεί να βοηθήσουν, αλλά δεν βλέπουμε ουσιαστικά ποιο είναι το πρόβλημα. Επειδή είστε ένας γιατρός ο οποίος υπηρετείται στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, στο Παπαγεωργίου, και υπηρετείται στον τομέα των επιγόντων περιστατικών. Οπότε έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία από τους ανθρώπους, από τους ασθενείς που έρχονται στα επίγοντα. Τι διαπιστώνετε από όλο αυτόν τον κόσμο, τι οικονομικής κατάστασης είναι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στα επίγοντα περιστατικά στο Παπαγεωργίου? Θα σας απαντήσω με μια ερώτηση κοινής λογικής. Όταν έρχεται σε μια εφημερία, έρχονται σε μια εφημερία 1.000 άνθρωποι, 1.000 άτομα, αυτός είναι ο αριθμός. Μπορεί να ακουμπήσουμε και τους 1.100 ασθενείς. Από 700-800, το 800 κρατήστε καλύτερα, έχουμε φτάσει και 1.000 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι έχει ο κόσμος πρόβλημα. Ή δεν ξέρει πού να απευθυνθεί. Ή έχει οικονομικό πρόβλημα. Άρα δεν είμαστε σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που είμαστε όλοι καλά οικονομικά και θα επιλέξουμε το ιδιωτικό χειρουργείο ή το απογευματινό χειρουργείο. Βλέπετε τι γίνεται με την ακρίβεια, βλέπετε, ζείτε μέσα στην κοινωνία, κάνετε μια εκπομπή, βλέπετε τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Και το λέω αυτό γιατί το Παπαγεωργίου είναι ένα νοσοκομείο που εδώ και αρκετό καιρό λειτουργούν τα απογευματινά ιατρία, για τα οποία όμως για να πας να κάνεις εξέταση πρέπει να πληρώσεις ένα ποσό ανάλογα και ποιος είναι ο βαθμός του γιατρού που θα σε δεχτεί, από 40, 35, 25 μέχρι 70 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Είμαι πολύ ευθύς άνθρωπος, θα το πω ανοιχτά και θέως και σε εσάς και στους ακροατές σας, και εγώ έχω απογευματινό ιατρείο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αλλά δεν προτρέπω τους ασθενείς μου να έρθουν σε αυτό. Καθώς θα πληρώσουν 36 ευρώ, τα οποία μπορούν να μην τα πληρώσουν απλά αν κλείσουν ένα πρωινό ραντεβού στα πρωινά μας ιατρία, και πιστέψτε με, έχουμε και νέες θέσεις. Μπορεί να κλείσει ο κόσμος πρωινό ιατρείο. Εγώ τους προτρέπω. Μπορούν να μπουν μέσα στο site του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, να δουν τα πρωινά ιατρία του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών, υπάρχουν αυτά, και να κλείσουν δωρεάν ραντεβού. Ναι. Λειτουργούν τα απογευματινά ιατρία, ισχύει, αλλά ο κόσμος δεν τα προτιμά. Τα προτιμά μόνο όταν δεν έχει άλλη επιλογή. Όταν πιέζεται και δεν μπορεί να βρει άλλη λύση.
Μα ακριβώς αυτό είναι. Κάποιοι νομίζουν, λένε, τι έγινε τώρα 500 ευρώ ένα χειρουργείο, τι έγινε 2.000 ευρώ ένα χειρουργείο. Δεν είναι έτσι. Ο κόσμος δεν έχει ούτε τα 36 ευρώ στα οποία αναφερθήκατε πριν. Δεν τα έχει, δεν του περισσεύουν. Λοιπόν, γιατί ξέρουμε πολύ καλά το τι γίνεται στην κοινωνία έξω. Και επίσης, νομίζω, αυτή είναι η αίσθηση δική μου, ότι θα κάνουμε μία αρχή ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας με αντιλήψεις. Εσείς λέτε, και σας τιμά αυτό το οποίο λέτε, παρά το ότι έχετε απογευματινό ιατρείο στο Παπαγεωργίου, προτρέπετε τον κόσμο να πάει στο πρωινό ιατρείο, αλλά είμαι βέβαιος ότι ο πειρασμός θα είναι μεγάλος στους συναδέλφους σας, ειδικά στους χειρουργούς, όπου θα ξέρουν ότι το απογευματινό χειρουργείο θα έχει να τους δώσει ένα ποσό σημαντικό, οπότε δεν ξέρω αν και η προτροπή των συναδέλφων σας που θα μπουν σε μια λογική ιδιωτικοποίησης της δουλειάς τους θα είναι ίδια. Θέλω να κρατήσω αυτό που λέτε, γιατί είναι ακριβώς αυτό που σκέφτονται όλοι. Και εμείς και οι συνάδελφοί μου, και το συζητάμε όλοι μεταξύ μας. Όταν ξαφνικά έρθεις σε έναν γιατρό ο οποίος δεν βγάζει αρκετά χρήματα και του πεις, ξέρεις τι, μπορείς να βγάλεις χρήματα από την απογευματινή σου εργασία, τι θα κάνει? Και δεν θα είναι μόνο τα απογευματινά χειρουργεία. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, οδηγούμαστε σε πλήρη απελευθέρωση του επαγγέλματος. Δηλαδή, θα μπορεί ο γιατρός Ανθόπουλος που υπηρετεί στο Τμήμα Επιβόντων Περιστατικών ή στην παθολογική κλινική ή κάπου οπουδήποτε αλλού σε ένα νοσοκομείο να έχει και απογευματινό ιατρείο ή να έχει και ιδιωτική εργασία ή να είναι και σύμβουλος σε κάποια ιδιωτική εταιρεία ιατρικός ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα θέλουμε να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο εκτός νοσοκομείου για να έχουμε περισσότερα έσοδα. Γιατί όλοι θέλουν να έχουν περισσότερα έσοδα για να έχουν μια καλύτερη ζωή. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει χειρότερες υπηρεσίες υγείας στο τέλος για τους πολίτες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Η δικιά μου άποψη θα ήταν να δώσουμε ένα καλό μισθό στους γιατρούς που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και με βάση αυτό το μισθό να έχουμε και τις ανάλογες απαιτήσεις. Και όποιος παίρνει φακελάκι ή οτιδήποτε άλλο, να τον διαχειριζόμαστε καταλλήλως, με όποιες συνέπειες θα έχει ο νόμος για αυτές τις πράξεις.